Αυτή τη στιγμή έχει μια ωραία σχέση, περιμένει ένα παιδί, αλλά δεν είναι μόνο η προσωπική της ζωή που πάει καλά. Προφανώς αυτή η εγκυμοσύνη της φέρνει γούρι και στα επαγγελματικά, γιατί μαθαίνουμε πρώτοι ότι σε λίγο η Ελεονόρα επιστρέφει στα Ερτζιανά, καθώς θα συνεργαστεί με έναν παλιό της γνώριμο, τον επιχειρηματία κύριο Φίλιππο Βριώνη, στο νέο ραδιόφωνο που ετοιμάζει, και κατά 90% η ζώνη που θα αναλάβει θα είναι πρωινή ζώνη στο συγκεκριμένο ραδιόφωνο. Και τις ευχόμαστε φυσικά καλή επιτυχία και καλή επιστροφή στην ενεργό εργασιακή δράση. Έτσι. Πάρα πολύ επιτυχία. Πολύ καλή επιτυχία. Και παιδιά, να σας πω κάτι. Νομίζω ότι δεν θα είναι μόνο αυτό. Αυτό το παιδάκι της φέρνει γούρι και πάρα πολύ χαιρόμαστε. Διότι ακούγεται πως τώρα που πήγε η Άλκης της Μαραγκουδάκη στο Ε. Το έχουμε αυτό. Κλείσαμε. Χθες έγινε η επίσκεψη. Νομίζω ότι συμφώνησαν και τα οικονομικά. Άρα η Μαραγκουδάκη από το Skype πηγαίνει στο Ε. Πηγαίνει στο Ε. Που τώρα πια το έχει ο Σαβίδης. Και θυμάστε ότι η Άλκης της Μαραγκουδάκη ήταν αυτή που συζήτησε με την Ελεονόρα Μελέτη για το Sky. Και μετά, όταν ήρθε η κυρία Κουτσαφτάκη που τώρα έχει αναλάβει το Sky, μετά τον Αύγουστο η Ελεονόρα μένει χωρίς δουλειά. Λοιπόν, τώρα που πήγε η Άλκης της στο Ε, ακούγεται ναι ότι θα πάει και η Ελεονόρα Μελέτη. Ξέρεις, είναι σαν εκείνο το χρέος σου χρωστάω, πρέπει να στο ξεπληρώσω. Κάπως καλά, έτσι. Δεν γίνεται και. Τώρα στο λέω εγώ πολύ λαϊκά. Τίποτα δεν γίνεται, δεν είναι θέμα χάρη. Καλά, είναι εξαιρετική παρουσιάστρια και το ξέρουμε, δεν χρειάζεται. Θα επιστρέψει δηλαδή στο Ε, η Ελεονόρα. Πρόσεξε, δεν σου λέω θα επιστρέψει. Σου λέω ότι γίνονται συζητήσεις, υπάρχει σκέψη και μακάρι να γίνει. Εγώ θυμάμαι ότι δεν έφυγε και με τις καλύτερες συνθήκες από το Ε. Δεν έφυγε όταν ήταν επιχειρηματίας ο κύριος Βριώνης. Τότε η Ελεονόρα είχε πει ότι μου χρωστάει λεφτά. Βέβαια, την ξεπλήρωσαν όμως. Πήρε τα λεφτά της. Ναι, γιατί πήρε τα λεφτά της. Έχουν βρει. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στην Κύπρο. Εκτός αν έχετε κάτι άλλο τηλεοπτικό να μας πείτε. Τις κάναμε αυτό. Αύριο πάλι τώρα θα έχουμε νέα. Πάμε μια βόλτα στην